με τον χαρακτηριστικό τίτλο που φέρει μια φράση που ακούστηκε όσο λίγες στη διάρκεια των πρώτων μηνών της πανδημίας, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Ο ιατρός, παθολόγος στην ειδικότητα Γιώργος Παπάς, παρουσίασε τη Δευτέρα το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Αρχοντικού Πυρσινέλα το βιβλίο του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το βιβλίο αποτελεί μια ανάλυση όχι με ιατρικούς και επιστημονικούς όρους, αλλά στην καθομιλουμένη όλων εκείνων που βίωσε και βιώνει η παγκόσμια κοινότητα και η ελληνική κοινωνία από το ξέσπασμα της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Με τον συγγραφέα να αναφέρει πως δημιουργήθηκε από την ανάγκη να συζητήσουμε για ό,τι περνάμε. Η πανδημία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δομείται και κινείται η κοινωνία μας, με τον οποίο γίνονται δεσμοί στην κοινωνία μας. Και υπήρξαν διχασμοί, υπήρξαν νέες φιλίες, κυρίως υπήρξαν νέες αξίες. Νομίζω πως οι περισσότεροι που είμαστε εδώ πέρα, είτε γίναμε φίλοι γνωστοί, θα γίνουμε στο μέλλον, είτε έχουμε κάποιο κοινό. Και αυτά τα κοινά είναι η αίσθηση της αλληλεγγύης απέναντι στον συνάνθρωπό μας, η κατανόηση ότι σε αυτή την πανδημία θα πρέπει να είμαστε όλοι ασφαλείς και όχι μόνο ένας ασφαλής, είναι η πίστη στην δυναμική της επιστήμης και εν τέλει ο ορθολογισμός. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα μίλησαν ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, η Τιτί Κατζιάλα, εκδότρια, ο Σπύρος Γόγολος, φιλόλογος και συγγραφέας και ο Λεωνίδας Χρήστου, καθηγητής παθολογίας ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διάψευση κάθε φορά ήταν προφανής. Η πανδημία δοκίμασε και δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας, πολιτών, υγειονομικών φορέων, πολιτικών ηγεσιών, αλλά και διεθνών οργανισμών. Σε όλη αυτή την πορεία αναδείχθηκε και πολλές φορές αποκαλύφθηκε, αν θέλετε, η αμηχανία της επιστημονικής κοινότητας για μια άγνωστη νόσο. Αποκαλύφθηκαν και εκείνοι οι επιστήμονες, δυστυχώς συνάδελφοί μας, που χρησιμοποίησαν ορισμένες φορές την επικοινωνιακή τους δυνατότητα για ιδιωτελείς σκοπούς και κατά αυτόν τον τρόπο επέτειναν τη σύγχυση. Γράφει όπως μιλά και μιλά όπως γράφει. Ο λόγος του είναι συγκροτημένος και δομημένος, ακόμα και όταν, και δεν κοπιάζει πουθενά, ακόμα και όταν κάνει μια διάγνωση ή μια παρέμβαση σε ένα webinar. Είναι λες και έχει ένα οτοκιού μπροστά του. Γι' αυτό και αυτός ήταν και ένας λόγος που θα έπρεπε να μιλάει εκείνος περισσότερο από εμάς. Αν μου έλεγαν να χαρακτηρίσω το βιβλίο με δύο λέξεις, θα έλεγα ανένταχτο και αναμνηστικό. Ανένταχτο γιατί το συγκεκριμένο βιβλίο δεν εντάσσεται σε καμία λογοτεχνική κατηγορία, όσο και αν προσπάθησα, και παράλληλα εντάσσεται σε όλες. Τον συγγραφέα τον γνωρίζω χρόνια, από φοιτητή ακόμη. Συχνά αστειευόμενος, έλεγα ένα αποδεικτικό της κριτικής του σκέψης ήταν ότι όταν το ρώτησα ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο εκείνη την εποχή, μου είπε αυτόματα ο Ζιντάν και όχι για παράδειγμα ο Μπέκαμ. Αν δεν είναι κάποιος ποδοσφαιρόφιλος, μπορεί να μην καταλάβει τη διαφορά. Η διαφορά είναι μεταξύ ουσίας και του φαίνεστε.